πέρασε ο καιρός. Κοίταξε, περίμενε μισό λεπτό. Το παν είναι η απαγγελία και η αφήγηση. Θα μου επιτρέψεις. Εννοείται. Για πες το μας λοιπόν. Πέρασε ο καιρός. Πέρασαν και τα χρόνια. Η κόντρα όμως αυτή κρατεί σαν γαλλική κολόνια. Κρατάει καλύτερη η γαλλική. Δεν ξέρω η αλήθεια είναι. Δηλαδή... Λένε ότι οι Γάλλοι, επειδή βρωμούσανε πάρα πολύ στις Βρυξέλλες, βάζανε το πατσουλί. Δεν υπάρχει καμία σχέση, δεν μυρίζει τίποτα. Δεν σου μυρίζω. Ίσα-ίσα που με το πήγανε, λέγανε ότι δεν μαγειρέψανε. Καταπληκτικό το φαγητό πρέπει να είναι από τη μυρωδιά που το καταλαβαίνω. Χαίρομαι. Που λες φοράγανε τα πατσουλιά εκεί οι Γάλλοι για να μην βρωμάνε και από εκεί έχει βγει ότι τα δυνατά αρώματα είναι τα γαλλικά. Λοιπόν, συνεχίζω. Η μια ξανθιά υπέρλαμπρη, υπερπετυχημένη. Η άλλη δεν έπεται καινούργια ψαρωμένη. Τα μύντια τρελαίνονται και τρίβουν τα χέρια που δυο ξανθές θα έχουν να βγάλουν τα μαχαίρια. Ρε εσύ μόνη σου το έγραψες. Ναι ρε, σε δύο λεπτά, στορκίζομαι. Θα σε βάλω να γράψεις άλλο. Σε δύο λεπτά πες μου να δώσω break θέμα. Να σου γράψω ποίημα. Να στο τελειώσω, δώσ' μου δύο λέξεις, πέντε λέξεις ή ένα θέμα και θα σου γράψω μέχρι να επιστρέψω με διαφήμιση. Πόσα λεπτά είναι? Τέσσερα. Προλαβαίνω. Τις θέλουν να τρώγονται, να σφάζονται όλη μέρα. Για το ποια θα βγάλει τη χρονιά, καλύτερα εις πέρα. Έχει κι άλλο. Και δώσ' τους να τσακώνονται, τις βάζουν κάθε χρόνο, διεκδικώντας και οι δυο του πρωινού το θρόνο. Μα τίποτα δεν ίσχυε από όσα υπομένα, αφού τα δυο κορίτσια δεν είναι μαλωμένα. Μπορεί πολλά να ακούστηκαν, χιλιάδες να γραφτήκαν, ήταν όμως ψέματα που από τη φαντασία βγήκαν. Άνω τελεία. Ο Γιάννης σου τι λέει για όλα αυτά? Είναι στη δουλειά τώρα, δεν ξέρω να βλέπω. Δηλαδή κάτσε. Το έγραψες και δεν του το πες. Το απήγγειλα η αλήθεια. Πώς σου είναι... φαίνεται αυτό? Γέλαγε. Νάτα, καλά, ο Γιάννης έχει δει άλλα γυάλα. Τώρα το πείμα δεν ακολούθησε το πείμα. Τι ζώδιο είναι? Καρκίνος. Α, είναι καλά παιδάκια τα καρκινάκια. Ναι, τα κακόμοιρα. Ποφαίνεται. Και να και η απόδειξη πως τίποτα δεν τρέχει. Εγώ Ελένη αγαπώ. Και αυτή στα όπα με έχει. Καλά, ε! Έχω μείνει! Μαέστρο, βρες ένα ρυθμό γιατί μετά εσύ θα μου το μελοποιήσεις. Θα βρω και εγώ, σε τέσσερα λεπτά. Σε τέσσερα λεπτά. Σε τέσσερα λεπτά. Αν δεν μπορώ να σου αλλάξω και το μέτρο. Πες μου μόνο. Όχι, είναι πολύ βολικό. Είναι πάρα πολύ βολικό. Λοιπόν, έχω ρίξει εκτός τη σφίνα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την Ελεονόρα σε λίγα λεπτά.